Με τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 859 από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον και το Ιώτα Γάμα, το 13 κεφάλαιο. Σελίδα 859, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, Ιώτα Γάμα κεφάλαιο. Εν εκείνη δε τη ημέρα εξελθών ο Ιησούς από τη οικία σε κάθε το πλησίον της θαλάσσης. Και συνήθισαν προς αυτόν όχλοι πολλοί, ώστε εμβάσει στο πλοίο εκάθητο. Και πάσο όχλος ίστατο επί των υγειαλών. Και λάλησε προς αυτούς πολλά δια παραβολών λέγον. Ιδώ εξήλθεν ο Σπύρον δια να σπείρει. Και ενώ έσπειρε, άλλα μεν έπεσαν παρά την οδόν, και ήλθον τα πετεινά και κατέφαγον αυτά, άλλα δε έπεσον επί τα πετρώδη, όπου δεν είχον γιν πολλήν, και ευθύς ανεφύησαν, επειδή δεν είχον βάθος γης, και ότε ανέτειλον ο ήλιος εκαυματίστησαν, και επειδή δεν είχον ρίζαν, εξηράνθησαν. Άλλα δε έπεσαν επί τα σακάνθας, και ανέβησαν εάκανθε, και απέπνιξαν αυτά. Άλλα δε έπεσαν επί την γη την καλή, και έδιδον καρπών, το μεν 100, το δε 60, το δε 300, ο έχων ότα διανακούει, ας ακούει. Και προσελθόντες οι μαθητέ είπαν προς αυτόν, γιατί λαλείς προς αυτούς δια παραβολών? Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, διότι εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Εις εκείνους όμως δεν εδόθη, διότι ως τις έχει, έτι θέλει δοθεί εις αυτόν και θέλει περισσευθεί. Ως τις όμως δεν έχει, και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Δια τούτο λαλώ προς αυτούς δια παραβολών, διότι βλέποντες δεν βλέπωσι, και ακούοντες δεν ακούσιν, ουδέ νοούσιν. Και εκπληρούται επ' αυτόν η προφητεία του Ισαΐου η λέγουσα, με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει, και βλέποντες θέλετε ήδη και δεν θέλετε καταλάβει, διότι επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και με τα ότα βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν, μήποτε είδωση με τους οφθαλμούς και ακούσωση με τα ότα και νοήσωση με την καρδία και επιστρέψωση και ιατρέψω αυτούς. Ημών δε οι οφθαλμοί είναι μακάριοι διότι βλέπωση, και τα ότα σας διότι ακούσιν. Επειδή αληθώς σας λέγω ότι πολλοί προφήτε και δίκαιοι επεθύμησαν να είδωσιν όσα βλέπετε και δεν είδον, και να ακούσωσιν όσα ακούετε και δεν ήκουσαν. Εσείς λοιπόν ακούσατε την παραβολή του Σπύροντος. Παντός ακούοντος των λόγων της βασιλείας και μη νοούντος, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένον εν την καρδία αυτού. Ούτως είναι ο σπαρθής παρά την οδόν. Ο επιταπετρώδης, σπαρθής, ούτως είναι ο ακούων των λόγων και ευθύς, με τα χαράς, δεχόμενος αυτόν. Δεν έχει όμως ρίζαν εν αυτό, αλλά είναι πρόσκαιρος, όταν γίνει θλίψης ή διωγμός δια των λόγων, ευθύς σκανδαλίζεται. Ο δε εις τας ακάνθας σπαρθής, ούτως είναι ο ακούων των λόγων. Έπειτα η μέρημνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου συμπνίγει των λόγων και γίνεται άκαρπος. Ο δε σπαρθής επί την γη την καλήν, ούτως είναι ο ακούων των λόγων και νοών, ώστις και καρποφορεί και κάνει ο μεν 100, ο δε 60, ο δε 300, αμήν. Είναι ένα μεγάλο μυστήριο, αδερφοί αγαπητοί, πόσο ο άνθρωπος πιστεύει και πόσο ο άνθρωπος δεν πιστεύει. Ένα μεγάλο μυστήριο. Ένα μυστήριο που δύσκολα μπορεί να το κατανοήσει ο άνθρωπος. Και αν το πω πιο απλά το μυστήριο αυτό, γιατί αυτός σώθηκε και αυτός δεν σώζεται. Γιατί αυτός δέχεται τον Χριστό και αυτός δεν τον δέχεται. Είναι ένα πολύ μεγάλο μυστήριο, τόσο μεγάλο που οι άνθρωποι προσπαθώντας να το εξηγήσουν έχουν βγάλει και διδασκαλίες παράξενες, περίεργες και ψεύτικες, και μία από αυτές είναι ότι ο Θεός προορίζει τον άνθρωπο και λέει αυτόν τον έφτιαξα για σωτηρία, αυτόν τον έφτιαξα για να μη σωθεί, και τον Ιούδα τον έφτιαξα για να με παραδώσει, και τον Πέτρο τον έφτιαξα για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Και αυτό συμβαίνει γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο στο μυαλό του ανθρώπου να συνειδητοποιήσει την επιλογή που κάνει ο Θεός προς τους ανθρώπους, αλλά και την επιλογή που κάνουν οι άνθρωποι προς το Θεό. Πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό αποκαλείται μυστήριο, μυστήριο της Βασιλείας των Ουρανών. Γιατί εγώ σώθηκα και η αδερφή μου δεν σώζεται. Περίεργο. Στο ίδιο σπίτι μεγαλώσαμε, τα ίδια χαρακτηριστικά
γνωρίσματα οικογενειακά είχαμε, στις ίδιες συνθήκες ζήσαμε. Αλλά όπως είπαμε και άλλες φορές, ο Θεός έχει ένα θαυμαστό τρόπο να εξηγεί αυτά τα πράγματα τα οποία δυσκόλως μπορούν να κατανοηθούν, να γίνουν κατανοητά. Πρώτα λοιπόν μας εξηγεί ότι ο Θεός τους ανθρώπους τους έφτιαξε εντελώς μοναδικούς και ξεχωριστούς από όλους τους άλλους. Κάθε ένας είναι μια συγκεκριμένη ιδιαίτερη προσωπικότητα και μας έφερε σαν παράδειγμα τα άστρα του ουρανού, τα οποία καλεί λέει ονόμαστοι, κάθε ένα ξεχωριστά, κανένα άστρο δεν είναι ίδιο με το άλλο. Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του διαστήματος, αλλά και κανένα δεν είναι καταλελειμμένο, αλλά όλα με το λόγο του τα συντηρεί, τα διατηρεί μέσα σε μια τέλεια αρμονία και τάξη, ώστε το σύμπαν εκατομμύρια χρόνια, δισεκατομμύρια χρόνια διατηρείται και θα συνεχίζει να διατηρείται μέχρι ο Κύριος να πει λόγο και να σταματήσει να υπάρχει αυτή η γη και αυτή η ουρανή. Ό,τι δημιουργεί ο Θεός είναι κάτω από τη δική του εξουσία. Εκεί όμως που τα πράγματα έχουν αλλάξει είναι με τον άνθρωπο. Γιατί τον άνθρωπο ο Θεός τον έφτιαξε ιδιαιτέρως κατ' εικόνα και ομοίωση αυτού. Δηλαδή τον έφτιαξε έτσι που ναι μεν είναι ξεχωριστός και μοναδικός ο κάθε άνθρωπος, αλλά όλοι είμαστε φτιαγμένοι σύμφωνα με τη μορφή του και έχουμε μέλλον σύμφωνα με την ομοιότητά του, να είμαστε όμοιοι με αυτόν. Έτσι μας έφτιαξε. Επίσης έφτιαξε τον άνθρωπο να έχει την αυτή καρδιά. Έχει τρία χαρακτηριστικά ο δημιουργός προς τον άνθρωπο. Έχει το ίδιο αίμα στη σάρκα, καθώς ο άνθρωπος είναι τριαδικός, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Έχει το ίδιο αίμα που είναι η ζωή. Έχει την ίδια καρδιά. Εξίσου έφτιαξε τα καρδιά των ανθρώπων, λέει ο Λόγος του Θεού, ώστε πραγματικά ο άνθρωπος να παίρνει μόνος του αποφάσεις και πιο σωστά την ίδια καρδιά να έχει καθένας τις δικές του επιθυμίες και τα δικά του θέλω. Και τέλος έφτιαξε τον άνθρωπο με πνεύμα. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν έχουν το ίδιο αίμα, έχουν την ίδια καρδιά και έχουν το ίδιο πνεύμα, ώστε να έχουν την ίδια ζωή, τα ίδια θέλω, να μπορούν να θέλουν ελευθέρως, αλλά και το ίδιο πνεύμα και να παίρνουν και αποφάσεις από μόνοι τους. Αυτή είναι η κατ' εικόνα και ομοίωση που έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, έτσι ακριβώς όπως έχει φτιαχτεί, θα σταθεί κάποια στιγμή μπροστά στο Θεό. Και ο Θεός θα τον προσκαλέσει και θα του πει, όπως είπε ο Χριστός, έλθετε προς με πάντες, οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην είναι κουρασμένος και φορτωμένος από βάρη, φορτισμένη η ψυχή του, από τα βάρη, το πνεύμα του, από αγωνίες, από άγχοχη, από στενοχώριες, από φόβους. Υπάρχει άνθρωπος να μην είναι? Και σε όλους τους ανθρώπους απευθύνεται ο Χριστός με τον ίδιο τρόπο. Και απευθύνεται στη ζωή του ανθρώπου, απευθύνεται στο θέλω του ανθρώπου και απευθύνεται και στο αποφασίζω του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος τώρα πρέπει να πάρει θέση και παίρνει θέση. Έλα όμως που οι θέσεις του ανθρώπου προς το Θεό είναι τελείως διαφορετικές. Και τώρα το κρίσιμο ερώτημα είναι, τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τη στάση του ανθρώπου στο Θεό, δύο ανθρώπων στο Θεό. Πριν προχωρήσουμε θα πρέπει να πούμε ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι παραμελημένος από το Θεό. Σε όλους τους ανθρώπους ο Θεός τους ξέρει και για όλους τους ανθρώπους νοιάζεται και τους αγαπάει. Όλους, μηδενός εξαιρουμένου. Αυτό σημαίνει, όταν λέμε όλους και μηδενός εξαιρουμένου, μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους είμαι και εγώ, είσαι και εσύ. Και ξέρει τα πάντα, αλλά και μας αγαπάει πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν έχουμε έναν Θεό αγαθό, πανάγαθο, και έχουμε εκατομμύρια ανθρώπων οι οποίοι προσκαλούνται από το Θεό για να γνωρίσουν και να
κληρονομήσουν, αφενός με να γνωρίσουν την αιώνια ζωή, αφετέρου να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Αυτό λοιπόν το δύσκολο να γίνει αντιληπτό από τους ανθρώπους, ο Χριστός έχει, όπως είπαμε, έναν εκπληκτικό τρόπο με παραβολές να τον φέρνει μπροστά στους ανθρώπους για να γίνεται κατανοητό. Και αυτό συνήθιζε και αυτό έκαμε και αυτό κάνει και συνεχίζει να κάνει. Γιατί εκείνο το οποίο θέλει ο Θεός να προσφέρει και μόνο ο Θεός μπορεί να προσφέρει είναι νόηση. Ο άνθρωπος να καταλάβει, να εννοήσει. Αλλά πριν μπούμε στην παραβολή θα πρέπει να καταλάβουμε και να σημειώσουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει ο άνθρωπος. Βεβαίως υπάρχει ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, ο παράκλητος στο πνεύμα της αληθείας, αλλά καλός ή κακός υπάρχουν και οι αποστατημένοι άγγελοι, ο διάβολος και τα δαιμόνια. Και έτσι έχουμε φτάσει στο σημείο ο διάβολος να διεκδικεί τον άνθρωπο, καθώς και ο Χριστός να διεκδικεί τον άνθρωπο. Ο διάβολος για λογαριασμό του και ο Χριστός για τη Βασιλεία των Ουρανών. Και έτσι, αγαπητά μου αδέλφια, όπως ο Χριστός αγωνίζεται να μας δώσει να καταλάβουμε, γιατί θέλει ο άνθρωπος του Θεού να έχει σοφία. Μάλιστα μας λέει αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Δεν θέλει να είναι ασύνετος, δεν θέλει να είναι άφρον, αλλά αντιθέτως θέλει να έχει σοφία. Ο Θεός θέλει ο άνθρωπος του Θεού να έχει σύνεση, σοφία να γνωρίζει τα πράγματα και σύνεση να ξέρει πώς να τα διαχειρίζεται. Είμαστε οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού και ο οικονόμος, ο διαχειριστής των μυστηρίων του Θεού και της πολυειδούς χάριτος του Θεού έχει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Έχει απόλυτη επίγνωση, γνώση και επίγνωση των πραγμάτων, αφενός μεν, αφετέρου γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς να τα διαχειριστεί. Ο Θεός λοιπόν θέλει τα παιδιά του να έχουν σοφία, να έχουν σύνεση. Ακόμη θέλει τα παιδιά του να έχουν βουλή, επιθυμία καλή στο θέλημα του Θεού. Δεν θέλει να επιθυμούμε άλλα πράγματα. Και πάντοτε θα έχουμε στο μυαλό μας σε όλα αυτά τον αντίδικό μας, τον διάβολο. Ο αντίδικός μας ο διάβολος θέλει να είμαστε άσοφοι. Γιατί μέσα στην ασοφία καταφέρνει και μας κυβερνά. Κυβερνά τους ανθρώπους. Να είμαστε ασύνετοι, έστω και να ξέρουμε. Να μην ξέρουμε όμως πώς να τα διαχειριστούμε. Ξέρουμε τα περί της Βασιλείας των Ουρανών, αλλά δεν ξέρουμε πώς να το περπατήσουμε. Ζούμε κατά το πνεύμα, αλλά δεν περπατάμε κατά το πνεύμα. Όπως είπαμε, βουλή, να έχει επιθυμίες καλές. Ο διάβολος θέλει και μας ελκύει με τη Βαβυλώνα, με τα φώτα, τα ψεύτικα, για να φέρει την επιθυμία μας προς το μέρος του. Ο Θεός θέλει όμως να έχουμε καλή βουλή, καλές βουλές, το θέλημα του Θεού. Και ακόμη θέλει να έχουμε και δύναμη για να μπορούμε να εκτελούμε το θέλημα του Θεού που μας αποκαλύπτει ο Θεός. Το αντίθετο επιθυμεί πάντοτε, να μην το συνεχίζω, το αντίθετο επιθυμεί πάντοτε ο διάβολος να μας φέρει σε αδυναμία. Και η δύναμη του Θεού είναι ο λόγος του Θεού, γι' αυτό και ο διάβολος κρύβει το λόγο του Θεού. Η δύναμη του Θεού στον άνθρωπο είναι το όνομα του Χριστού και ο διάβολος το κρύβει. Φέρνει άλλα ονόματα, άλλα βιβλία, άλλες διδασκαλίες. Τέλος θέλει να έχουμε ευσέβεια. Όχι μορφή ευσεβίας, αλλά ευσέβεια. Και η ευσέβεια είναι να γνωρίζουμε το μυστήριο της ευσεβίας, το οποίο σώζει τον άνθρωπο. Ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και περπάτησε μεταξύ των ανθρώπων πλήρης χάριτος και αληθείας και ταπείνωσε τον εαυτό του έως σταυρού, θανάτου, θανάτου δε σταυρού, και του εδόθη το υπερπάνω όνομα για να είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Πρέπει να έχουμε λοιπόν ευσέβεια, επίγνωση του μυστηρίου της ευσεβίας. Τέλος πρέπει να έχουμε γνώση των πραγμάτων, να έχουμε γνωρίζουμε, όχι μόνο να κατανοούμε, όχι μόνο να γνωρίζουμε τα πράγματα, να γνωρίζουμε ποιος κατοικεί μέσα μας, ποιος κατοικεί στον κόσμο, πίσω από αυτά που βλέπουμε τι υπάρχει, γιατί βλέπουμε έναν άνθρωπο που ορίεται με μας.
αναρωτιόμαστε, το έχουμε κάνει τίποτα, δεν το έχουμε κάνει τίποτα. Πρέπει να ξέρουμε ότι πίσω από αυτόν τον άνθρωπο κρύβεται ο διάβολος, ο οποίος τον τζιγκλάει, τον πυρουνιάζει, τον στριγμώνει για να μας επιτεθεί, τον θυμώνει. Όπως τον ταύρο, του ρίχνουν βέλη για να τον αγριέψουν εναντίον ταυρομάχου. Να έχουμε γνώση των πραγμάτων. Να έχουμε γνώση όλων των πραγμάτων. Αυτό σημαίνει αποκάλυψη. Γι' αυτό και ο Θεός είναι Θεός αποκαλύψεως, μας αποκαλύπτεται και μας αποκαλύπτει. Και τέλος, ίσως το σημαντικότερο, να είμαστε οξύνοες στο φόβο του Κυρίου. Γιατί ο φόβος του Θεού είναι αυτός που μας δίνει διαφορετική σκέψη. Δεν κρίνουμε κατόψιν, αλλά κρίνουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Έχουμε δικαίαν κρίση. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει, η δική μου κρίση είναι δικαία, γιατί δεν ζητώ τα δικά μου, αλλά τα του Πατρός μου. Και όταν κάποτε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είπε ότι θα με συλλάβουνε και θα με σταυρώσουνε και θα με θανατώσουνε, ο Πέτρος, κρίνοντας κατόψιν ουχή με δικαίαν κρίση, είπε, μη γέννητο είσαι εσέ, λυπήσου τον εαυτό σου. Και ο Κύριος τον επιτίμησε. Είπαγε ο πίσω μου σατανά, γιατί? Γιατί δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Και φρονείς, το φρόνημά μας είναι κατά Θεόν, όταν έχουμε το φόβο του Θεού. Ποιο φόβο του Θεού? Το φόβο μην τον λυπήσουμε. Το σεβασμό. Μας ενδιαφέρει ο Θεός. Ο Θεός λοιπόν προτίθεται στους ανθρώπους να χαρίσει όλα αυτά. Πνεύμα σοφίας, συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα ευσεβίας και γνώσεως και πνεύμα φόβου Κυρίου. Πράγμα στο οποίο αντιστέκεται λυσοδός ο διάβολος για να μας κάνει άσοφους, έστω και αν είμαστε πιστοί, για να μας κάνει ασύνετους, άφρονες, θυμηθείτε τις πέντε μωρές παραθένες, να μας κάνει χωρίς φόβο Θεού, θυμηθείτε τον κακό δούλο, αβραδύνει να έρθει ο Κύριος. Αυτός είναι ο αγώνας του. Και ο αγώνας του είναι εύκολος στον κόσμο, δύσκολος, αλλά μερικές φορές αποτελεσματικός μέσα στην Εκκλησία. Και έρχεται τώρα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να μας δώσει νόηση σε όλους τους ανθρώπους και σε εμάς. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τα παράδοξα, ώστε ο άνθρωπος να μην δέχεται την αγάπη του Θεού, που του λέει θα σου προσφέρω τα πάντα. Αφού δεν λυπήθηκα τον Υιό μου το μονογενή και τον χάρισα για σένα, πώς δεν θα σου δώσω από εδώ και στο εξής τα πάντα? Και ο άνθρωπος δεν το δέχεται. Αλλά και όταν το δέχεται και τον προσθέτει ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία, ο άνθρωπος παραπατάει. Μα αφού υπάρχει διδάσκαλος ο Χριστός, πώς μπορώ να μην έχω καλή διδασκαλία? Αφού υπάρχει καθηγητής μέσα στην Εκκλησία ο Χριστός, πώς μπορεί να μην έχω καλή οδηγία? Τι συμβαίνει? Και έρχεται λοιπόν πάρα πολύ εύκολα τώρα ο Κύριος μας να μας δώσει να καταλάβουμε. Πάρα πολύ απλά. Και γίνεται τόσο εύκολα και απλά, γιατί χρησιμοποιεί καθημερινές εμπειρίες της ζωής των ανθρώπων, τις οποίες γνωρίζουμε και μπορούμε να αντιληφθούμε. Τις λεγόμενες παραβολές. Και με τις παραβολές έχει ένα εκπληκτικό τρόπο ο Λόγος του Θεού να εκμηδενίζει τις δυσκολίες στην αντίληψη των ανθρώπων. Εξήλθε ο Σπύρον για να σπείρει. Να λοιπόν ένα χωράφι και είναι ένας φορέας που έχει καλό σπόρο. Όλος είναι καλός, δεν είναι μερικός καλός και μερικός άσχημος, και σπέρνει με αφθονία παντού. Και θα περίμενε κανείς, όταν πέσει αυτός ο σπόρος, να φυτρώσει. Αλλά εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά σαν άνθρωποι ότι αν πάρω το σπόρο και το φυτέψω στην έρημο της Σαχάρας, αποκλείεται να πιάσει. Αν τον σπείρω σε βράχια, το σπείρω σε μάρμαρο εδώ, πάρε και σπείρε όσο σπόρο θες, αποκλείεται να πιάσει.
Άρα λοιπόν έχει επιλογή και ξέρει ο σπορέας που σπέρνει. Σπέρνει στο χωράφι του. Παίρνει στον αγρό. Και εξηγεί, αγρός είναι ο κόσμος. Όλοι οι άνθρωποι. Αυτός είναι ο αγρός του Θεού. Αυτός είναι ο αγρός της Εκκλησίας. Όλοι οι άνθρωποι. Γιατί ο Χριστός θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Και κανένας άνθρωπος να μην πάει στην απώλεια. Άλλωστε την κόλαση ο Θεός δεν την έφτιαξε για τους ανθρώπους. Την έφτιαξε για τον διάβολο και τους αγγέλους του. Και αυτή είναι η απόδειξη ότι δεν θέλει ούτε ένας άνθρωπος τον οποίον ξέρει πάρα πολύ καλά, τον οποίον αγαπάει, ενδιαφέρεται και νοιάζεται πάρα πολύ, δεν θέλει κανένας άνθρωπος να χαθεί. Όμως, κάποια μέρη, κάποια σπόρια, σπέρματα από το σπόρο έπεσαν σε πατημένη γη. Και βέβαια επειδή είναι πατημένη, είναι σκληρή, δεν έγινε τίποτα. Αντιθέτως, σε λίγο έρχονται τα πετεινά του ουρανού, τα τρώνε και είναι πολύ σοβαρό αυτό. Το έχουμε ζήσει, παίρνουμε καμιά φορά γκαζόν και βλέπουμε τα σπουργίτια πέφτουνε και πριν ακόμη προλάβει να μπει μέσα, τα έχουν φάει. Πάνε τα πετεινά του ουρανού, πόσο εύκολα για να καταλάβουμε. Τα σπέρνουν, τα παίρνουν και χάνονται. Και ο σπόρος τσάμπα πάει. Μετά σπέρνει στα πετρώδη. Είναι μέρη του χωραφιού, του αγρού, που έχουν πέτρες μέσα, έχουν βράχια. Βράχια. Δεν ξέρω αν έχετε δει μέρη με βράχια, αλλά επειδή εμείς εκεί στον Κάλαμο έχουμε μόνο βράχια, το χώμα είναι επιφανειακό. Πάνε δύο πόντι, τρεις πόντι. Για να μπορέσουμε να φυτέψουμε κάτι, κουβαλάμε χώμα και το γεμίζουμε. Έπεσε λοιπόν στα πετρώδη και έχει ένα ωραίο χαρακτηριστικό. Αμέσως ανεφύησαν. Γιατί δεν είχε βάθος. Και όταν βλέπουμε κάποιον άνθρωπο αμέσως να πιστεύει, εκεί να φοβόμαστε. Αμέσως ανεφύησαν. Και ξέρετε πόσες φορές το έχω δει μέσα στην εκκλησία αυτή τα λίγα χρόνια που είμαστε μαζί. Πάρα πολλές φορές. Έρχεται κάποιος, αλληλούια, αναγεννιέται. Τον βαφτίζει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Και μετά φεύγει. Γιατί είναι πετρώδι, αλλά όταν το σπέρνεις δεν ξέρεις τι έχει από κάτω. Αμέσως φυτρώνει, αλλά επειδή δεν έχει ρίζες, αυτό είναι, δεν έχει ριζώσει, τότε μόλις ανατείλει ο ήλιος και έρθει το καύμα της ημέρας, ξεραίνεται. Άλλες πέσανε σε ακάνθας, σε αγκάθια. Έπιασαν. Αλλά είχε σπόρους μέσα η γη και από αγκάθια. Και άρχισαν τώρα τα αγκάθια και ο σπόρος να φυτρώνει. Τα αγκάθια όμως το περικύκλωσαν, το απέπνιξαν και δεν έκανε καρπό. Έπιασε, φύτρωσε. Αλλά δεν έκανε καρπό. Και τέλος έπεσα στη γη την καλή και μάλιστα λόγος του Θεού στο Λουκά, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, σε καλή γη και σε αγαθή γη, και φύτρωσε, μεγάλωσε και έδωσε καρπό άλλο 100, άλλο 60, άλλο 300. Και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο ο Χριστός λέει όλα έδωσαν 100. Γιατί η γη ήταν και καλή και αγαθή. Το ακούσαν όλοι. Και οι μαθητές και ο όχλος. Και οι μαθητές δεν είπαν τι σημαίνει αυτό, αλλά αναρωτήθηκαν γιατί μιλάς με παραβολές. Γιατί δεν τους τα λες καθαρά. Και ο Κυριός μας έδωσε ωραίες απαντήσεις, αδερφοί αγαπητοί, που μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Διότι σε εσάς που είσαστε μαζί μου, που είσαστε μαθητές μου, έχει δοθεί από το Θεό να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Σε αυτούς όμως που δεν είναι μαθητές μου, που δεν δέχονται τον Χριστό, σε αυτούς θα ακούσουν αλλά με παραβολές. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο γνώρισμα και χώρισμα. Διότι όποιος έχει
θα δοθεί εις αυτόν πολύ και θα περισσευθεί. Όποιος δεν έχει, και αυτό που έχει θα του αφαιρεθεί. Τι να είναι αυτό το έχει? Και σύμφωνα με την παραβολή δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από καλό χώμα. Δεν είναι πατημένη γη, δεν είναι πετρώδι, δεν είναι αγκάθια. Αλλά είναι αγαθή γη και καλή γη. Όποιος έχει καλή γη, καλό χώμα, σε αυτόν θα δοθεί και θα περισσευθεί και θα κάνει καρπό πολύ και θα αυξάνει και θα ευλογείται και θα δοξάζεται και θα γίνει ένας χριστιανός έτοιμος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Όποιος δεν έχει χώμα καλό, τότε και αυτό το λίγο που έχει θα του αφαιρεθεί για την άχρηστο. Θα ξεραθεί. Ό,τι καρποφορήσει από το Λόγο του Θεού θα ξεραθεί. Ό,τι και να του δώσει ο Χριστός, και σε αυτό θέλω λίγο περισσότερο να τονίσω, ό,τι και να του δώσει ο Χριστός θα ξεραθεί στο τέλος. Του δώσει αναγέννηση, θα τη χάσει. Του δώσει Πνεύμα Άγιο, θα σβήσει. Του δώσει χαρίσματα, θα τα χάσει. Αν και τα χαρίσματα δεν χάνονται, αλλά δεν θα τα χρησιμοποιεί. Του δώσει διακονίες, θα τις χάσει. Και για να το καταλάβουμε αυτό τι σημαίνει θα τα χάσει, θυμηθείτε το κλασικό παράδειγμα τον Ιούδα. Όλα του δόθηκαν. Ό,τι δόθηκε στον Πέτρο, δόθηκε και στον Ιούδα. Στον Πέτρο αυξήθηκαν, πολλαπλασιάστηκαν και έγινε ο Απόστολος Πέτρος. Ο Ιούδας έγινε ο προδότης. Και να είναι μόνο αυτός. Στον Αλέξανδρο το Χαλκαία. Όλα του δόθησαν. Αναγέννηση, βάφτισμα με Πνεύμα Άγιο, χαρίσματα, διακονίες, υπηρεσίες, όλα του δόθησαν. Αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει πολλά κακά μη έκαμε. Δεν είχε και το αφαιρέθηκαν. Γιατί ο Θεός δίνει, αλλά ο Θεός αφαιρεί. Παίρνει πίσω. Δίνει και παίρνει πίσω. Ο Θεός προσθέτει, αλλά ο Θεός αφαιρεί. Όχι επειδή δεν χωνεύει έναν άνθρωπο ή επειδή κάποιον τον αγαπάει πολύ, αλλά όλους τους ανθρώπους τους αγαπάει πολύ, εξίσου έχει φτιάξει τους ανθρώπους, άρα η ευθύνη είναι στον άνθρωπο, στην επιλογή του ανθρώπου. Γι' αυτό του συνεχίζει ο Κύριος μας, λαλό προς αυτούς με παραβολές. Γιατί? Γιατί ενώ βλέπουν, δεν βλέπουν. Ενώ ακούνε, δεν ακούνε. Και επειδή ούτε βλέπουν ούτε ακούνε, δεν μπορούν να καταλάβουν. Τι σημαίνει βλέπουν και δεν βλέπουν? Βλέπουν αλλά δεν καταλαβαίνουν τι βλέπουν. Ακούνε αλλά στραβακούνε, βαριακούνε. Άλλα τους λέει και άλλα καταλαβαίνουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επιμένουν κιόλας στα δικά τους. Γιατί υπάρχει αυτό το φοβερό χαρακτηριστικό, η καρδιά του ανθρώπου, αδερφοί. Καρδιά του ανθρώπου. Όλα εξαρτώνται από την καρδιά του ανθρώπου. Και ο Κύριος μας το καθαρίζει, το ξεκαθαρίζει απόλυτα μέσα στο λόγο του. Υιέ μου, δώσ' μου την καρδιά σου, γιατί από αυτήν προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Ένα πράγμα λοιπόν, ένα πράγμα που είναι καθοριστικό, η καρδιά, η οποία από μόνη της δεν μπορεί να καταλάβει, αλλά λαμβάνει ερεθίσματα από την όραση και από την ακοή. Μπαίνουν τα ερεθίσματα από την όραση και από την ακοή, τη φυτρώνει όμως μέσα. Άρα η καρδιά είναι το χαρακτηριστικό, η καρδιά είναι το χώμα, η καρδιά είναι το χωράφι. Και συνεχίζει για να μας το εξηγήσει ακόμη περισσότερο. Και εκπληρούται πάνω σε αυτούς η προφητεία του Ισαΐου λέγουσα: με την ακοήν θέλετε ακούσει, αλλά δεν θα καταλάβετε. Βλέποντες θέλετε δει, αλλά δεν θα καταλάβετε. Γιατί? Επειδή δεν βλέπετε καλά ή επειδή δεν ακούτε καλά? Όχι. Γιατί η καρδιά σας πάχυνε. Επαχύνθη η καρδιά σας. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, αυτή η λέξη επαχύνθη είναι πάρα πολύ ωραία. Σημερινή ιατρική λέει ότι η καρδιά με τη χοληστερίνη παχαίνει.
Δεν χοντραίνει, παχαίνει, δηλαδή βουλώνουν τα αγκία. Με αποτέλεσμα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Επαχύνθη η καρδιά του ανθρώπου. Εδώ μην ξεχάσουμε, αδερφοί, αυτό που είπαμε στην αρχή, τον εχθρό. Ας συνεχίσουμε. Η καρδιά του λαού τούτου επαχύνθη, ώστε με τα ότα βαρέως οίκουσαν, τους οφθαλμούς έκλεισαν, μήπως και δούνε με τους οφθαλμούς και ακούσουνε με τα αυτιά και νοήσουνε με την καρδιά και επιστρέψουν σε μένα, γιατί όποιος επιστρέψει σε μένα, εγώ θα τους ιατρέψω. Και πώς παχύνεται η καρδιά, ώστε να μην βλέπουν τα μάτια και με να ακούν τα αυτιά. Σε ποιους είναι και καλυμμένο το Ευαγγέλιο, ομολογεί ο Απόστολος Παύλος? Μόνο στους απολυμμένους. Δηλαδή, μόνο σε αυτούς πάνε για την κόλαση είναι και ακαλυμμένο. Γιατί? Γιατί ο Άρχον, ο Θεός του κόσμου του, ο διάβολος, ετύφλωσε το νου, ώστε να μην μπορεί να επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου. Για ποιο λόγο? Για την απιστία τους. Άρα λοιπόν το κρίσιμο θέμα και σημείο, αδερφοί αγαπητοί, μέσα στη ζωή μας, στη ζωή του ανθρώπου και του χριστιανού ακόμη, είναι πώς πιστεύω, τι πιστεύω. Γι' αυτό και όταν ο Κύριος μας απευθύνει τους ανθρώπους, τους λέει προσέχετε τι ακούετε, πώς ακούετε, προσέχετε τι βλέπετε, πώς βλέπετε. Και η όραση και η ακοή εξαρτάται απολύτως από την καρδιά. Η καρδιά διαφοροποιεί εντελώς τη ζωή του ανθρώπου. Είναι το κέντρο των συναισθημάτων του ανθρώπου. Από την καρδιά εξαρτώνται όλα. Εάν η καρδιά του ανθρώπου αμφισβητεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τότε δύναμη Θεού σε αυτούς δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί τι σημαίνει πιστεύω? Και ας δούμε με μεγάλη προσοχή τι σημαίνει πιστεύω. Πιστεύω σημαίνει κάτι αόριστο. Μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού και θέλω να το δούμε στην περιγραφή της πίστης που είναι σελίδα 1006, ΙΑ κεφάλαιο, ότι η πίστης δεν είναι να πιστέψεις κάτι ότι είναι αλήθεια. Πιστεύω ότι είναι αλήθεια και ότι ο Θεός είναι ένας. Και λοιπόν και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουνε. Πίστης όταν λέει ο Θεός πιστεύω, όταν λέει ο Λόγος του Θεού πιστεύω, πίστης, δεν είναι ότι αυτό είναι αληθινό. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι αληθινό. Και λοιπόν πίστης έχει άλλη έννοια και άλλο νόημα. Έχει την έννοια και το νόημα της εμπιστοσύνης. Και η εμπιστοσύνη πρώτον σε ένα πρόσωπο. Πιστεύω ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος και του εμπιστεύομαι τα πάντα. Τη ζωή μου, τη σκέψη μου, το περπάτημά μου, την οικογένειά μου, την καρδιά μου. Εμπιστεύομαι, ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, ότι ο τελευταίος διαχωρισμός των ανθρώπων, γιατί πάντοτε υπήρχαν διαχωρισμοί στους ανθρώπους, τους οποίους έβαζε ο διάβολος. Γιατί ο διάβολος δεν θέλει ενωμένους τους ανθρώπους και πολλές φορές και ο Θεός. Για θυμηθείτε τη Βαβέλ, τους διεχώρισε δημιουργώντας καινούργιες γλώσσες. Πολλές γλώσσες, ώστε να μην μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Υπήρχαν χωρισμοί κοινωνικοί, μαύροι, άσπροι, κίτρινοι, οικονομικοί, κομμουνισμός, σοσιαλισμός, ευγενείς, πληβοί. Υπήρχαν πάντοτε στην ανθρωπότητα χωρισμοί στους ανθρώπους και χώριζαν τους ανθρώπους τους μεν από τους δε, δούλοι, ελεύθεροι, μορφωμένοι, αμόρφωτοι, πλούσιοι, φτωχοί. Αλλά και σήμερα αν πάτε στην κοινωνία έξω θα δείτε ότι υπάρχουν ομάδες ανθρώπων. Εγώ δεν μπορώ να κάνω παρέα με αυτόν, λένε οι πλούσιοι, το φτωχό τι δουλειά έχω. Εγώ δεν μπορώ να κάνω παρέα με αυτόν, αυτός είναι μορφωμένος, τι να μπορούμε να πούμε. Αλλά υπάρχουν και οι χωρισμοί των γενεών. Οι νέοι δεν μπορούν να κάνουν παρέα με τους γονείς, αυτοί είναι γέροι,
αλλά και οι γονείς δεν μπορούν να κάνουν παρέα με τους παππούδες, γιατί είναι πιο γέροι. Στον κόσμο υπάρχει τέλειος διαχωρισμός. Αλλά ο τελευταίος μεγάλος χωρισμός πριν την αρπαγή της Εκκλησίας των ανθρώπων θα είναι μεταξύ πιστών και απίστων. Γι' αυτό πρέπει, αδερφοί αγαπητοί, να έχουμε απόλυτη γνώση τι σημαίνει πιστεύω. Πιστεύω δεν είναι μία έκφραση απλοϊκή έτσι, πιστεύω. Αν ρωτήσεις έξω, πιστεύεις στο Θεό, όλοι θα πούνε πιστεύω. Ελάχιστοι είναι αυτοί, βέβαια τώρα αυξάνουν και αυτοί οι λεγόμενοι άθεοι. Αλλά μέχρι πριν λίγα χρόνια ελάχιστοι θα ήταν αυτοί που θα σου λέγε δεν πιστεύω στο Θεό. Αν 10-15% στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο ίσως λιγότερο. Όλοι πιστεύουν, αλλά δεν είναι όλοι μέσα στο σχέδιο του Θεού και μέσα στο λαό του Θεού. Γιατί πιστεύω σημαίνει εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι ένα πρόσωπο που είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο οποίος είναι αναισθημένος. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι έχει αναστηθεί. Και επειδή είναι αναισθημένος, είναι πανταχού παρόν. Και όποτε τον φωνάζω, μ' ακούει. Και όταν τον ζητάω, μου φανερώνει και βρίσκω. Και όταν αιτώ, μου απαντάει. Και όταν κρούω, μου ανοίγει. Και όταν ερωτώ, μου εξηγεί. Τον εμπιστεύομαι. Και το ερώτημά μου, αδελφοί, είναι εμπιστεύεσαι τον Χριστό? Καθένας μας πρέπει μόνος του να το σκεφτεί αυτό και να αυξήσει την πίστη του, την εμπιστοσύνη του στον Χριστό. Αλλά όχι μόνο στο Χριστό, το σημαντικότερο που προσθέτει την, και ολοκληρώνει την αληθινή πίστη, εμπιστεύομαι τα λόγια του Χριστού. Πολύ σοβαρό αυτό. Εμπιστεύομαι τα λόγια του. Πιστεύω και εμπιστεύομαι το Ευαγγέλιο ότι είναι η απόλυτη αλήθεια. Μέσα στο Ευαγγέλιο θα βρω τις απαντήσεις και τις λύσεις στα ερωτήματά μου και στα ζητήματά μου. Πιστεύω ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι το βιβλίο του κατασκευαστού μου και εκεί θα βρω όλα τα μυστικά για τη ζωή μου, για την οικογένειά μου, σαν πατέρας, για τη γυναίκα μου, σαν σύζυγος, για τους αδελφούς μου, σαν εκκλησία, για τους συγγενείς μου, σαν κόσμος. Όλα θα τα βρω μέσα. Και επιπλέον, η πίστη είναι μια πραγματικότητα ελπιζομένων. Η ελπίδα μας δηλαδή δεν είναι ματαία, είναι ελπιζομένων υπόστασης. Η ελπίδα μας είναι βεβαία και ασφαλής. Και η ελπίδα μας είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι η αιώνια ζωή. Και ακόμη πραγμάτων ουβλεπομένων ελέγχος. Πράγματα τα οποία δεν βλέπω, όμως βρίσκονται κάτω από τον έλεγχό μου. Δηλαδή βρίσκεται κάτω από τον έλεγχό μου ό,τι συμβαίνει στο πνευματικό κόσμο, στην πνευματική ζωή την οποία δεν βλέπω. Δηλαδή ξέρω ότι ο εχθρός μου είναι ο διάβολος, αλλά βρίσκεται κάτω από τον έλεγχό μου πώς? Δια του Ιησού Χριστού. Ελέγχω τις καταστάσεις με την πίστη. Δεν είμαι ένα καράβι που πηγαίνει και χτυπιέται από τον άνεμο πότε δεξιά πότε αριστερά, αλλά έχω και πηξίδα, έχω και τιμόνι. Και πηξίδα και τιμόνι. Είμαι ένα πλοίο καλώς κυβερνόμενο από τον Χριστό κυβερνήτη, τιμόνι, και από το Λόγο του Θεού, πηξίδα. Οδηγεί, ξέρω που θα πάω. Λέω τώρα πού να πάω, από εδώ να πάω, από εκεί, τι να κάνω, να πάω από εδώ, να μην πάω από εκεί. Και όχι μόνο αυτό, αδερφοί, αλλά πέραν τούτου, πέραν δηλαδή του προσώπου που λέγεται Ιησούς Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος, πέραν του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, υπάρχει, αδερφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, που δίνει στον άνθρωπο ακριβές συνθήκες πορείας. Είναι απολύτως κάτω από έλεγχο ο χριστιανός. Δεν βρίσκεται σε αδιέξοδα. Δεν χάνεται. Είναι πάντοτε σε πορεία. Κάνει λάθη, αλλά έχει τρόπο να διορθώνει την πορεία του. Παθαίνει ζημιές,
αλλά έχει τρόπο να τις διορθώσει. Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι. Ένα πλοίο τι κάνει ο άνθρωπος? Προσπαθεί, ο καπετάνιος προσπαθεί να έχει καλό τιμόνι. Αν υπάρχει ζημιά τη διορθώνει. Δεν συνεχίζει να κυβερνάει ένα καράβι που έχει ζημιά το τιμόνι. Και αν πάθει ζημιά το πλοίο, σταματάει και το επιδιορθώνει. Έτσι είναι ο χριστιανός. Έχει ελπίδα βεβαία και ασφαλή και έχει έλεγχο των πραγμάτων που δεν βλέπει. Και όλα αυτά με το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, διά του Ιησού Χριστού και με το Ευαγγέλιο του. Όμως παρόλα αυτά, τώρα μπαίνουμε μέσα στην ζωή της Εκκλησίας. Εάν δεν τα έχεις αυτά, είσαι κόσμος. Όταν όμως μπεις μέσα στην Εκκλησία και έχεις όλα τα χαρακτηριστικά, τι μπορεί να συμβεί? Γιατί πολλοί άνθρωποι χάνουν το δρόμο τους? Γιατί αποστατούνε? Και ο Λόγος του Θεού ξαναγυρίζει πάλι στην καρδιά του ανθρώπου. Μέσα στην Εκκλησία μπορεί να υπάρξει πατημένη γη, βέβαια, σε μερικά πράγματα. Και ποια είναι η πατημένη γη? Είμαι απολύτως βέβαιος. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι ό,τι θέλεις βάλε από εκεί πέρα. Ότι εσύ δεν μ' αγαπάς, ότι αυτός δεν μ' αγαπάει, ότι αυτός μ' αγαπάει, ότι ο Χριστός θα ενεργήσει έτσι, ότι είναι απολύτως βέβαιος. Ο χριστιανός που έχει απόλυτη βεβαιότητα στη ζωή του κινδυνεύει να καταντήσει πατημένη γη, θα έρχεται ο Λόγος του Θεού και δεν θα μπορεί να τον καταλάβει, γιατί δεν θα φυτρώνει, γιατί έχει θέσεις. Ενώ ο χριστιανός, αδερφοί αγαπητοί, είναι ευέλικτος, είναι έτοιμος πάντοτε να ακούσει τον Κύριο, να διορθωθεί. Είναι σκαμμένη γη, δεν είναι πατημένη γη, σκαμμένη γη, και περιμένει διόρθωση. Και διόρθωση όχι σε μερικά πράγματα που δεν ξέρεις, για όλη μας τη ζωή περιμένουμε διόρθωση. Και σε όλη μας τη ζωή περιμένουμε διόρθωση. Και χρονικά και με διαστάσεις. Σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας πάντοτε περιμένουμε τη διόρθωση του δάσκαλου μας που είναι ο Χριστός και του καθηγητή μας που είναι ο Χριστός. Έχουμε πάρει ένα δρόμο. Προχωράμε. Πρέπει να είμαστε κάτω από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου για να είμαστε βέβαιοι ότι περπατάμε καλά. Ο άνθρωπος που λέει εγώ ξέρω, ή ο άνθρωπος ακόμη που λέει αδερφοί αγαπητοί εγώ θα προσευχηθώ και δεν ακούω κανένα σας, θα κάνω του κεφαλιού μου, αυτός είναι πατημένη γη. Γιατί ο Θεός, ο Χριστός μας πρόσθεσε μέσα στην Εκκλησία και μας έκανε σύντουλους. Στους δούλους μου και στις δούλες μου θα εκχύω το Πνεύμα μου το Άγιο. Όταν ο άνθρωπος είναι ιδιογνώμων, έχασε το δρόμο του. Και όταν λέει εγώ θα προσευχηθώ και θα σου πω τι θα κάνω και δεν σας ακούω, κανένας σας δεν ακούω, τότε αυτός ο άνθρωπος έχασε το τρένο. Το έχασε το παιχνίδι. Γιατί πέραν όλων των άλλων είναι και ιδιαιτέρως υπερήφανος. Ο χριστιανός ακούει με μεγάλη προσοχή. Όχι μόνο τους μεγάλους. Γιατί ο Χριστός μπορεί να διδάξει από παντού τους ανθρώπους. Από τα μικρά παιδιά, εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων ετοίμασας ένεση. Τα μικρά παιδιά, ξέρετε πόσες φορές με έχει διδάξει ο Χριστός από τα μικρά παιδιά. Είχα πλησιάσει ένα παιδί και του λέω, το ξέρεις, σ' αγαπάω πολύ. Μα παιδί, μικρό ήτανε. Και μου λέει, προσεύχησε για μένα. Δεν είχα προσεύχει ποτέ. Τον κοιτάω. Σαν να μου είπε, δεν με αγαπάς. Εγώ όμως νόμιζα ότι τον αγαπούσα. Αυτό ήταν συνέστημα. Η αγάπη, αδερφή, εκδηλώνεται με προσευχή. Έχει θυσία. Έχει κόπο. Πώς να πεις σε κάποιον τον αγαπάς αν δεν προσεύχεσαι γι' αυτόν? Ένα πολύ μικρό παράδειγμα σας λέω. Ο ιδιογνώμων θα φάει τα μούτρα του. Αυτός που λέει εγώ και ο Κύριος. Εσύ και ο Κύριος, δηλαδή δεν θα προσευχόμαστε απαραίτητος. Αλλά θα προσευχόμαστε να μας μιλήσει ο Θεός με κάθε τρόπο που θα αποφασίσει αυτός. Με τον αδελφό μας, με τη γυναίκα μας, με τον άντρα σας, τα παιδιά μας, με το Πνεύμα το Άγιο, με ενύπνιο, με όραση, με αποκάλυψη μέσα από το Λόγο του Θεού, με όποιο τρόπο θέλει ο Θεός. Και δεν θα πούμε, μόνο έτσι θα μου μιλήσεις, εσύ και εγώ στόμα με στόμα μόνο θα μιλάμε. Πάει αυτός, τρέχει ακόμη και δεν θα φτάσει ποτέ.
Αλλά περιμένω να ακούσω, τι λες εσύ άδερφε. Έπειτα ιδιαίτερο σε αυτό. Μου λέει, ερχόταν κάποιος, μου λέει, έχω αποκάλυψη. Του λέω, αν θέλεις να βεβαιωθείς αν αυτό που σκέφτηκες είναι αποκάλυψη, πες το στους άλλους. Και αν οι άλλοι συμφωνήσουν, τότε είναι. Γιατί όλοι έχουν πνεύμα Θεού. Όλα τα αδέλφια έχουν πνεύμα Θεού. Όλοι μας. Υπάρχει λοιπόν χριστιανός, πατημένη γη, που έχει βεβαιότητα για τα πράγματα της ζωής του. Υπάρχει όμως και χριστιανός που έχει πετρώδι. Και τα πετρώδι είναι πολύ σοβαρά. Έχει σημαντικά πράγματα στη ζωή του. Είναι χριστιανός είμαι, αλλά είναι πάρα πολύ, δεν ξέρετε πόσο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου είναι η δουλειά μου. Δεν μπορεί ο Θεός να σε οδηγήσει. Η δουλειά σου θα σε οδηγεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Μα τι λες τώρα, τα παιδιά μου. Τα παιδιά σου θα μεγαλώσει, αλλά χωρίς τη βοήθεια του Χριστού. Ξέρετε πόσες μανάδες το έχω ακούσει αυτό. Ενώ οι μανάδες που τα παιδιά τους θα μεγαλώνουν μέσα στην εκκλησία έχουν την απόλυτη επιτυχία. Παντού. Και στο σχολείο και στη δουλειά και στην κοινωνικότητα, παντού. Δεν θα τα αφήσω τα παιδιά μου να κάνουν παρέα με εκείνα τα παιδιά. Πράγματι, θα φροντίζουμε λίγο τα παιδιά μας. Αλλά τότε τα παιδιά σου θα έχεις κάνει είδωλο. Τη δουλειά σου την έχεις κάνει είδωλο. Ακόμη, αδερφοί, αγαπητοί, και τα χαρίσματα μπορούμε να τα κάνουμε είδωλο. Γιατί τα χαρίσματα δεν τα δίνει για μας ο Θεός, για την Εκκλησία. Και τις διακονίες μπορούμε να κάνουμε είδωλο. Γιατί δεν μας τις δίνει ο Θεός για μας, για την Εκκλησία, για την υπηρεσία. Ο Θεός θα μας φυλάει από πράγματα στα οποία έχουμε δώσει πολύ μεγάλη σημασία. Πολύ μεγάλο, τόσο που να ξεπερνάμε ακόμη και τα πράγματα του και τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Έρχεται ο Λόγος του Θεού, τον καταλαβαίνουμε, αλλά βγαίνοντας από την Εκκλησία το ξεχνάμε. Γιατί μας απασχολούν οι επιταγές. Το χρηματιστήριο. Αυτό το χρηματιστήριο πόσο ζημιά έχει κάνει σε χριστιανούς. Και δεν το εννοώ οικονομικό. Εμένα με ενδιαφέρει η πνευματική ζωή του χριστιανού. Πνευματική μας ζωή, όχι η εκκλησιαστική μας ζωή. Γιατί μπορεί να έχουμε τέλεια εκκλησιαστική ζωή. Κάθε μέρα στην εκκλησία και νωρίς, να προσευχόμαστε, να ψέλνουμε, να φεύγουμε, αλλά το μυαλό μας ήταν αλλού. Είμαστε τότε χαμένοι δραχμοί. Πνευματική μας ζωή έχει σχέση με τη σχέση μας με τον Πατέρα, δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Αλλά όταν υπάρχουν στην καρδιά πέτρες, δεν υπάρχει πνευματική ζωή. Μπορεί να υπάρχει άριστη, επαναλαμβάνω, εκκλησιαστική ζωή, αλλά άθλια σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Γιατί έχει άλλα στο μυαλό του και όλοι το έχουμε πάθει, εγώ πάρα πολλές φορές. Μπαίνει μία σκέψη στο μυαλό μου για τη δουλειά, για ό,τι θέλετε, μία σκέψη στο μυαλό μου, πάω να προσευχηθώ και αυτή τη σκέψη έχω. Ξαναπάω να προσευχηθώ και αυτή τη σκέψη έχω. Και πώς θα ελευθερωθώ από αυτό. Πρώτα θα καταλάβω το πρόβλημα, μετά θα το καταδικάσω στο όνομα του Χριστού και μετά θα το παραδώσω στον Κύριο. Από εκεί και πέρα ο Χριστός θα το πάρει και θα με αφήσει ελεύθερο. Και θα είμαι ελεύθερος. Χριστιανός τρίτος, μέριμνες, αγωνίες, φόβους. Θα μπω στο πανεπιστήμιο, δεν θα μπω, θα τελειώσω, δεν θα τελειώσω. Τι δουλειά θα κάνω, πού θα βρω δουλειά. Και το σπίτι μου θα το χτίσω, δεν θα το χτίσω. Και με φτάνουν, δεν με φτάνουν. Και θα πάρω το δάνειο και δεν θα πάρω το δάνειο. Και κοιμούνται και ξυπνάνε και ξυπνάνε και κοιμούνται με την αγωνία και το φόβο. Πάει ο χριστιανός αυτός. Πάει. Μπορεί να έχει καρπό. Έρχεται ο λόγος του Θεού, αλλά μετά μαζεύονται όλες οι άλλες μέριμνες και αγωνίες, το συμπνίγουνε και μένει ακαρποφόρητος. Και είναι μέσα στην εκκλησία και παίρνει λάθος αποφάσεις. Μα επιτρέπεται μέσα στην εκκλησία, όταν είναι δάσκαλος ο Χριστός και καθηγητής ο Χριστός, να πάρω λάθος απόφαση, επιτρέπεται? Δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται να κάνουμε λάθη. Δεν επιτρέπεται να μην ξέρουμε, να είμαστε σε αδιέξοδα. Κάτι δεν πάει καλά με την καρδιά μας. Κάπου έχουμε κάνει λάθος τα πράγματα, λάθος εκτιμήσεις στην καρδιά μας. Και στο τέλος κινδυνεύουμε να χάσουμε και την εύνοια του Θεού και την υγεία μας. Γιατί λέει ο Απόστολος Ιωάννης, εύχομαι να ευωδούστε και να υγιένεις, καθώς ευωδούται η ψυχή σου.
Του λουδεύω εδώ τη ψυχή του. Γιατί έχει πέτρες, έχει αγκάθια, έχει βεβαιότητες, πατημένη γη. Δεν υπάρχει καμία εύνοια Θεού. Ούτε στην ψυχή, ούτε στη ζωή. Καταστροφή. Ό,τι και να κάνει, ενώ λέει ο λόγος του Θεού, ό,τι και να κάνεις εγώ θα το ευωδώνω, σε αυτόν ό,τι και να κάνει, γκρεμίζεται. Μα ό,τι και ό,τι προσπαθεί, σπέρνει, δεν θερίζει. Φυτεύει, δεν τρώει καρπούς. Και ξέρετε πόσο άσχημο είναι να φυτεύεις και να μην τρως καρπούς. Φυτεύεις ένα δέντρο και να λες τώρα θα κάνει καρπό και να έρχεται ο καιρός και να μην κάνει ούτε ένα σποράκι να μην κάνει τίποτα. Φοβερό είναι. Και τέλος φτάνουμε αδερφοί αγαπητοί στην ευλογία του Θεού. Αγαθή και καλή γη. Καλή γη είναι γεμάτη πίστη. Δηλαδή εμπιστοσύνη στο Χριστό. Προτεραιότητα ο Χριστός. Προτεραιότητα η σχέση μου με τον Χριστό. Ο φόβος του Χριστού. Ο φόβος του Θεού στην καρδιά μου. Και αγαθή γη χωρίς πονηριές. Χωρίς ψέματα, χωρίς υποκρισίες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε αδερφοί αγαπητοί τα ψέματα και υποκρισίες πόσο κακό κάνουν στον χριστιανό. Είναι οι μικρές αλόπεκες που καταστρέφουν τον αμπελώνα. Μα πειράζει τώρα που είπα, στο φόβο μου το είπα ένα ψεματάκι. Το πες, μετανόησε, μην το ξαναπείς. Στο φόβο μου το είπα, μην το ξαναπείς όμως. Και πήγαινε στον Κύριο να στο αφαιρέσει από πάνω. Υποκρισίες. Φοβερό αδερφοί, καταστρέφονται οι αμπελώνες. Είναι περιφραγμένοι, είναι καλοί, έχουν αμπέλια καλά, έχουνε. Αλλά δεν βγάζουν καρπό. Γιατί πάνε οι αλεπουδίτσες οι μικρές, ξέρετε πώς είναι οι αλεπουδίτσες, τόσες δά είναι. Υπάρχουν και κάτι αλεπουδές τέτοιες. Αλλά εκεί στον κάλαμο συναντάμε κάτι αλεπουδάκια τέτοια. Αυτά κάνουν τις μικρές, τις πολλές ζημιές. Είναι τα μικρά ψεματάκια, οι μικρές υποκρισίες, οι μικρές αμαρτίες. Που δεν τις βγάζουμε από πάνω μας γιατί δεν τις δίνουμε σημασία επειδή είναι μικρές. Αλλά όμως είναι καταστροφικές. Άρα αγαθή γη, χωρίς πονηριές, χωρίς υποκρισίες, χωρίς ψέματα και καλή γη με απόλυτη εμπιστοσύνη στον Χριστό και στο Λόγο του αδερφοί και στα Λόγια του. Και τότε η καρποφορία μας θα είναι εκατονταπλάσια. Ένα θα φυτεύουμε, 100 θα θερίζουμε. Ένα θα σπέρνουμε, 100 θα θερίζουμε. Ένα θα κάνουμε, 100 θα κάνει ο Θεός για μας. Και ξέρετε, ιδιαιτέρως καθώς περνάει ο καιρός και φτάνουμε στις έσχατες αυτές οι μέρες που οι καιροί θα γίνονται όλο και πιο κακοί, όλο και πιο πολύ έρχεται ζωντανός, έρχονται ζωντανά τα λόγια του Χριστού. Αγρυπνείτε, προσέχετε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμό. Αμήν.